Τα δικά μας και πάλι, ελάτε να γνωρίσουμε το απομακρυσμένο χωριό Βλάτος που βρίσκεται στην Κίσα Μοχανίων. Σήμερα επισκέπτες από όλα τα μέρη του κόσμου το επισκέπτονται για να παρακολουθήσουν μια βραδιά τζαζ χριστουγεννιάτικης μουσικής. Δεν πρόκειται για κάποια μουσική εκδήλωση σε ευρωπαϊκή πόλη, αλλά για μια βραδιά τζαζ μουσικής στο χωριό Βλάτος. Βρισκόμαστε στο Βλάτος, σε ένα χωριό της Κισάμου που αριθμεί 50 μόνιμους κατοίκους. Εδώ, στους ανακαινισμένους χώρους και μνημεία, χάρη στον Πολιτιστικό Σύλλογο, όλο το χειμώνα και όλο το καλοκαίρι, μουσικοί και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο συναντώνται σε πολύ ξεχωριστές εκδηλώσεις και δρόμενα. Το μικρό ή μειωρινό απομακρυσμένο χωριό της Κρήτης έχει γίνει σημείο αναφοράς για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Είναι πολύ εντυπωσιακό γιατί είμαστε στη μέση του πουθενά, όπως πηγαίνεις για αλαφωνήσει. Ο κόσμος που έρχεται εντυπωσιάζεται, επειδή είναι κάτι πάρα πολύ πρωτόγνωρο αυτό. Όλα ξεκίνησαν από τον Μάρτιν, έναν Ολλανδό που από την πρώτη φορά που επισκέφθηκε το Βλάτο, μαγεύτηκε από την ενέργειά του. Έτσι, αποφασίζοντας να αναδείξει τον πολιτιστικό και φυσικό πλούτο του χωριού, διοργάνωσε το Βλάτος Jazz Festival. I fell in love of everything, the people, the nature, the food, quality of life. And now I come here for more than 25 years. I've built my house. Το αποκαλούν το χωριό της ειρήνης και του πολιτισμού. Η μουσική αίθουσα του Βλάτους χρονολογείται από το 1889. Το κτίριο αυτό προοριζόταν για εκκλησία. Κάποια στιγμή, λοιπόν, λόγω κακοτεχνίας ίσως, αλλά και καιρικών συνθήκων, πριν ολοκληρωθεί, έπεσε. Έπεσε ο τρούλος και οι ντόπιοι το θεώρησαν κακό παρατήρημα και σταμάτησε να η κατασκευή της. Το κτίριο αναβίωσε ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού, όπου τα τελευταία 5 χρόνια λαμβάνει χώρα το Βλάτος Jazz Festival.